την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στις περιοχές εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου ζητά με σύστασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων από αυτή αλλά και τη διαφάνεια στις διαδικασίες εξόρυξης. Εάν χρειάζεσαι γεωθερμική ενέργεια, πρέπει να προκληθεί θράψη στους γρανίτες με ακριβώς την ίδια τεχνική που ακολουθείται και για το σχιστολιθικό αέριο. Η συγκεκριμένη τεχνική εξόρυξης αερίου ονομάζεται υδραυλική ρογμάτωση και με την έγχυση μεγάλων όγκων νερού, άμμου και άλλων ουσιών σε υπόγεια πετρώματα συλλέγεται το εγκλωβισμένο φυσικό αέριο. Η διαδικασία όμως προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι μια περιβαλλοντική καταστροφή, κυρίως διότι αποτελεί πιθανό κίνδυνο μόλυνσης στο τοπικό περιβάλλον, στις υπόγειες υδάτινες πηγές, στον αέρα, να δημιουργήσει σεισμούς. Η σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη γίνεται για την αποφυγή των προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από αυτή τη διαδικασία εξόρυξης, διότι δεν έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη σε τέτοια κλίμακα όπως στις ΗΠΑ. Δεν είναι διαδικασίες που δεν έχουν ρίσκο. Πάντα υπάρχει ρίσκο γιατί αποτελεί βιομηχανική δραστηριότητα. Αλλά έχουμε τα μέσα να ρίξουμε τα ρίσκα στο ελάχιστο δυνατό. Η διαδικασία αυτή της εξόρυξης αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει πιθανώς σε χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν περιμένουμε να πέσουν δραματικά οι τιμές λόγω του σχιστολιθικού αερίου, αλλά αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι μπορεί να σταματήσει την άνοδό τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να μελετήσουν θέματα όπως η αξιολόγηση των κινδύνων, ο έλεγχος του νερού, του αέρα και του εδάφους, αλλά και η ενημέρωση του κοινού για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται. Χρειαζόμαστε πολεοδομικές άδειες, το οποίο απαιτεί έγκριση από τις αρμόδιες αρχές και εκτίμηση για την τοπική χλωρίδα, την πανίδα, το νερό. Κάνουμε μια αρχική εκτίμηση για την ποιότητα πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τις δραστηριότητες. Και μετά πρέπει να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε το πηγάδι. Εν ώψη της υιοθέτησης της εκτεταμένης διαδικασίας της εξόρυξης του σχιστολιθικού αερίου, λόγω των αμφιλεγόμενων αποτελεσμάτων της, φαίνεται ότι απαιτούνται περισσότερα βήματα για την ανανέωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.